Ερευνητές δημιούργησαν μια ηλεκτρονική συσκευή διεπαφή εγκεφάλου μηχανής που επιτρέπει σε μια μαϊμού να ελέγχει το νου της και τις κινήσεις ενός ρομποτικού αναπηρικού αμαξιδίου. Τέτοιε συσκευέ προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε λίγα χρόνια από ανθρώπου με σοβαρή παράλυση ή άλλη ασθένεια, όπω η νόσο του Λου Γκέργιν που προκαλεί κινητικά προβλήματα. Αυτά τα σύρματα γεφαλικά εφητεύματα που επιτρέπουν την επικοινωνία νου μηχανή είχαν ω τώρα δοκιμαστεί σε πυθίκου που είχαν καταφέρει να κινούν τεχνητά άκρα με το νου. Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλή στον πρωτοπόρο καθηγητή Μιγγέλ Νικολέλη του Πανεπιστημίου Duke τη Βόρεια Καλιφόρνια, τον είπα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Scientific Reports, δύο συσκευέ σε δύο ρέζου μακάκου. Σε πρώτη φάση, το εμφύτευμα επέτρεψε να γίνει ασύρματη καταγραφή και αποκωδικοποίηση τη δραστηριότητα των ευρώνων που ρυθμίζουν τι κινήσει των μαϊμούδων. Με τον τρόπο αυτό και με τη βοήθεια των κατάλληλων υπολογιστικών αλγόριθμων, συσχετίστηκαν τα σήματα των ευρώνων με τι αντίστοιχε κινήσει, χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι επιστήμονε διάβαζαν όντω τι σκέψει των ζώων. Στη συνέχεια, τα πειραματόζωα κάθισαν στο ρομποτικό αναπηρικό καροτσάκι και παρακολουθούσαν παθητικά ω επιβάτε, καθώ αυτό κινεί το μόνο του μέσα στο χώρο. Τελικά, οι μαϊμούδε προσπάθησαν να οι ίδιε το αμαξίδιο. Το εμφύτευμα έπιανε τα εγκεφαλικά σήματά του και τα μετέτρεπε σε ασύρματε εντολέ για κίνηση. Ο στόχο και το κίνητο των ζώων ήταν να φτάσουν στην τροφή που του περίμενε στην άλλη μεριά του δωματίου. Οι ερευνητέ διαπίστωσαν ότι το εμφύτευμα μπορούσε να μεταφράσει αποτελεσματικά την εγκεφαλική νοητική δραστηριότητα των ζώων και να κατευθύνει το ρομποτικό καροτσάκι στην επιθυμητή κατεύθυνση. Με το πέρασμα μάλιστα του χρόνου και την εξάσκηση, οι μαϊμούδε βελτίωσαν πολύ την ικανότητά του να κινούν ασύρματα το καροτσάκι. Το 2014 ο Νικολέλη είχε. Παρουσιάσε ένα εξωσκελετό που ελεγχόταν απολεκτικά σήματα μέσω μια ειδική κάσκα στο κεφάλι. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιήθηκε στην τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου τη Βραζιλία, επιτρέποντα ένα νεαρό παραπληγικό να κλωτσίσει μια μπάλα. Η νέα τεχνολογία πάει ένα βήμα πέρα από του εξωσκελετού που ελέγχονται από το νου, οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τετραπληγικού. Στην περίπτωση των τελευταίων, χρειάζεται ένα αναπηρικό καροτσάκι που ελέγχεται με το νου.